Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Τι λες πρόγραμμα? Το θαύμα είναι κάτι που ή το πιστεύεις ή όχι. Η γιαγιά λέει πως έχει δει θαύματα και πως γίνονται. Ο μπαμπάς λέει ότι θαύμα είναι που την ανέχεται τόσο καιρό. Η Ελένη λέει πως θαύμα είναι η αγάπη που έχουμε ένας για τον άλλο. Έλα βρε Ελένη, τι surprise party και ιδέες τώρα. Ο Σπύρος μου θα θυμάται ότι γιορτάζει. Εγώ νομίζω θα το καταλάβει και θα χαρεί και πάρα πολύ. Πρώτος. Εντάξει. Κύριο πρώτη μπήκατε. Ναι, αλλά εσύ δεν έφερες κουλουριά, κάτι άλλο στο κουτί. Έφερα γλυκά γιατί γιορτάζω. Η σχέση του θείου και της γιαγιάς είναι από μόνη της ένα θαύμα. Βέβαια ο Άγιος Σπυρίδωνας είναι πολύ θαυματουργός και θα ζήσουμε όλοι σήμερα πράγματα και θαύματα. Χρόνια πολλά, φίλε. Αχ, ας γίνει ένα θαύμα να της περάσει η τσαντίλα και θα κάνω πάρτι για χάρη της. Θαύμα ήταν εκείνη η φουστίτσα με το μαύρο τούλι. Αλλά άντε να κάνω κι άλλα έξοδα. Καλά, εσείς δεν είσαστε πτανήσιοι, γιατί σε βγάλαν Σπύρο. Γιατί η μάνα μου είχε ταμένο, γιατί τέτοιο παλικάρι που να ξαναβγάλει. Α, τότε πρέπει να πας στην εκκλησία, να ανάψεις ένα κερί στον Άγιο σαν με τον πόη σου. Άκου να σου πω στην πεθέρα. Ο Άγιος Σπυρίδωνας δεν θέλει φακελάκι για να κάνει καλά τον κόσμο. Τον βοηθάει και έτσι. Θιέ, ναι, παιδί μου. Μην αρχίσεις τώρα τα κεράσματα στο μαγαζί και την πληρώσουμε χρυσή τη γιορτή σου. Εσένα τι σε νοιάζει? Το έχουμε ξαδιαιρέτου το μαγαζί. Α, γι' αυτό. Θεέ Σπυρό. Ναι, παιδί. Πόσα γλυκά μας έφερες αυτή τη φορά? Πολλά, παιδί μου. Πολλά, να φάνε και οι κότες. Θα φτάσουν. Θα φτάσουν και θα περισσέψουν. Θα το δούμε αυτό. Δαν. Το είδαμε. Τέσσερις έβαλε μόνο ο κουφός. Ο κουφός μόνο τέσσερις. Αυτός ο ζαχαροπλάστης το έχει παρακάνει. Το έχει παρακάνει. Εντάξει, μην φωνάζεις. Εμείς ακούμε. Δεν είμαστε όλοι κουφοί σαν το ζαχαροπλάστη. Κόμε, Λένη. Είναι έτοιμη να ξαναγυρίσει σε σένα. Άκουμε και εμένα που ξέρω από γυναίκες. Ναι, σιγά τον έμπειρο. Οι μόνες γυναίκες που γνωρίζει είναι στο ίντερνετ. Ρε αγόρι μου, θα τη γράψει ένα τραγουδάκι και θα κάνει τάχα δίθεν να το κάνει πρόβα. Θα πιάσει το νόημα και πες ότι τα ξαναφτιάξατε. Λοιπόν, αυτό με το τραγουδάκι που λες είναι καλό. Ωραία ιδέα, ρε. Μόνο ωραίες ιδέες έχω. Do you like our school? Τι το θες, ναι. Yes, excellent. Α, οι κοπέλες από τις ανταλλαγές. Ολλανδέζες. Αχ, μικρές μου Ολλανδέζες. And upstairs is a computer class. Over there are the toilets. And these are Greek boys. You stay away from, okay? Why? Αχ, why, λέει. Το θέλει ο κόλος και σένα. Come on, girls. This way, please. Come on. Τι είπανε, ρε? Γιατί σε νοιάζει? Εξάλλου, αγόρι μου, εμείς μιλάμε τη διεθνή γλώσσα του έρωτα. Πρόσεξε με. Excuse me. Me, Μιτσάρας, and this is my friend Marcos. Marcos. Ναι, κάντε εσύ τώρα γιατί είσαι πιο εύκολο όνομα. Άντε στην καλή σου. Me, Μίτσος. Εύκολο, Μίτσος. Μίτσους. Yeah, μωρό μου, Μίτσος. You? Hilda. Hilda. Do you want Greek typical food? My father Greek typical food. Your father is Greek typical food? No. My father Greek typical food. And Hilda, after Greek bouzoukia and Greek fistiki. Do you know Greek fistiki? What is Greek fistiki? Okay, me explain you. Greek fistiki are... Άστο. Το χόντρινες. Hilda, come on girl, come on. Bye baby. Τι καλές που είναι αυτές οι μικρές Ολλανδέζες, ρε. Τους λες ό,τι θέλεις και αυτές χαμογελάνε. Χαμογελάνε οι μικρές Ολλανδέζες, ε. Χαμογελάνε γιατί τους λες μαλακίες.
Για έλα στη μικρή Ελληνίδα να σου εξηγήσει αυτή τη θεωρία με τα φιστίκια. Για έλα. Αν διαβάζατε αγγλικά πάντως, θα τις ρίχνατε πιο εύκολα. Ξέρεις τι λένε όμως, ε? Για να μάθεις μια ξένη γλώσσα, καλό είναι να τα φτιάξεις με μια λοδαπή. Μην τη χάσεις την ευκαιρία, όρμα. Γεια σου, Εύα. Το αλλάζω εγώ τα φουλάκι μου με καμιά άλλη. Τι έγινε, μας τελειώσανε τα εισαγωγής και βγήκαμε στα ντόπια πανέδια. Βρε εσύ, βρε κούτο, είμαστε στην Επιτροπή Υποδοχής. Τι ζήλεψες που μιλούσα με την ξένη κοπέλα. Α, μιλούσες, τι χάζε που είμαι, και εγώ νόμιζα ότι τσαλιάριζες. Άχου το μωρέ, το κορίτσι μου ζηλεύει. Πού είναι το κορίτσι σου? Εσύ είσαι. Λάθος προσδιορισμός. Ρε Μαρκο, τι λέει αυτή, δεν τα έχουμε? Έτσι ακούγεται ότι τα έχετε. Λάθος χρόνος, τα είχαμε. Κάτσε ρε Σιαθούλα. Για ένα γκρικ φιστίκι που είπα. Και την ελληνική φιλοξενία τι θα την κάνουμε? Θα την πετάξουμε στα σκουπιδιά? Πόσο δίκιο έχει εδώ ο Μίτσος. Δηλαδή, την ελληνική φιλοξενία τι να την κάνουμε? Να την πετάξουμε στα σκουπίδια. Βρε Μίτσο, πώς κάνεις έτσι? Ελεύθεροι άνθρωποι είμαστε, χαλαρά. Τι χαλαρά? Χαλαρά και μαζί και χώρια δηλαδή. Α, okay. Okay. Ωραία. Εσύ με τις Ολλανδέζες και εγώ με όποιον γουστάρω. Okay. Αντέλα, έλα. Είπε και αυτός, okay. Ωραίο αυτό το χαλαρά, ε. Θα βγαίνω με όποια γουστάρω και δεν τρέχει τίποτα. Φίλε, θα περάσουμε πολύ ωραία, ε. Θαύμα, θαύμα. Τι μάθημα έχουμε τώρα? Θρησκευτικά με την καινούργια καθηγήτρια. Καλημέρα σας, παιδιά. Ήσυχα. Καθίστε στη θέση σας. Καθίστε. Μπράβο, καλά, παιδιά, είναι αυτά. Μπράβο, καθίστε. Καθίστε να αρχίσουμε το μάθημα. Καθίστε, σας παρακαλώ. Έτσι, μπράβο. Ησυχία. Τι μου λέγανε για σας? Ποια είναι αυτή, ρε? Η αδερφή του Λάκη του Γλυκούλη. Ησυχία, σας παρακαλώ. Είναι πολύ κουρασμένη. Χαίρετε και αγαλιάστε. Ευλόγησον. Τι είπες, παιδί μου? Λέω, ευλόγησον το μάθημά μας. Α, βεβαίως ευλόγησον. Ευλόγησον. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα θαύματα. Ευτυχώς πως Σπύρος άκουσε την Ιφηγένεια και πήγε στην εκκλησία να προσευχηθεί. Πρώτη φορά στη ζωή του, φαντάζομαι. Ας τα σχόλιασε και άνοιξε την ώρα, σε δούμε τίποτα. Και σπουκάρισε λίγο παραδίπλα, έχει αλλάξει χρώμα το πλακάκι εκεί. Και τώρα ένα έκτακτο ρεπορτάζ από τους δρόμους της Αθήνας. Μπαλκόνι παλιάς μονοκατοικίας κατέπεσε πάνω στο περαστικό την ώρα που βρισκόταν ακριβώς από κάτω. Και από ό,τι φαίνεται ο περαστικός δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Καλημέρα σας. Πείτε μας. Πείτε μας, είστε καλά? Τι κάνατε, βοηθήστε μου, παιδιά. Από ό,τι βλέπουμε, σας έπεσε ένα ολόκληρο μπαλκόνι στο κεφάλι. Τι έπεσε? Ζήτα από θαύμα. Αδερφός μου. Ως Χριστό, φορφέρω. Αυτό το πανάθεμά σε ρεμάλι. Επειδή το πιο σπουδαίο θαύμα σε όλο τον κόσμο είναι η δύναμη της αγάπης που όλα τα καταφέρνει, θα μαζέψουμε χρήματα ώστε τις γιορτές που μας έρχονται μια πτωχή, πολύτεκνη οικογένεια να ζήσει όπως ονειρεύεται. Και δεν θέλω τσιγκουνιές. Θα δώσετε το μισό χαρτζιλίκι της ημέρας. Άκουσες τι είπε? Η δύναμη της αγάπης όλα τα καταφέρει. Δεν αφήνεις εσύ τι καταφέρνει η αγάπη και κοίταξε να μάθεις τίποτα αγγλικά, γιατί με την Ολλανδέζα δεν σε βλέπω να τα βγάζεις πέρα. Κοίτα, Εύα, εκεί. Και ό,τι άλλη γλώσσα γουστάρετε, αγόρια. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μην ψιθυρίζετε, σας παρακαλώ. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη.